του κάτι ενδεχομένως και το πιο, το πιο συνηθισμένο, να αντιδικούμε με πολιτικούς. Αλλά θα έλεγα ότι στη δημόσια τηλεόραση. Μία παρένθεση. Ναι, ο τελευταίος άνθρωπος από τη Νέα Δημοκρατία που περίμενα ένα τέτοιο χαρακτηρισμό. Απλώς να σας πω κάτι. Είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Απλώς ο κύριος Χατζηδάκης, εγώ αντιλαμβάνομαι να σας πω κάτι. Δεν μ' αρέσουν και δεν το κάνω ποτέ, ακόμα σε οποιοδήποτε πάνελ και αν έχω προσκληθεί, να κάνω προσωπικές επιθέσεις. Μπορώ να αμφισβητήσει κάποιος τα στοιχεία ή να αμφισβητήσω εγώ τα στοιχεία, αλλά προσωπικές επιθέσεις θα πρέπει να αποφεύγονται. Αυτό το λέω για τον κύριο Χατζηδάκη. Θα το λέω για εσά. Εγώ έκανα προσωπική επιθέση. Τι είπατε. Μην γυρίσουμε σε αυτό. Δεν θέλω να γυρίσουμε σε αυτό. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή, κύριε Αμυρά. Δεν θέλω. Πάμε να κλείσουμε. Εγώ δεν θέλω. Παρακαλώ. Επειδή μα άκουσε. Κύριε Αμυρά, να κλείσουμε την εκπομπή. Να κλείσουμε την εκπομπή παίρνοντα πέντε απαντήσει για τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο των Εσωτερικών. Επειδή νωρίτερα και ο κύριο Σκουρλέτη είπε ότι ενδιαφέρεται και για τους ανθρώπους, τους νέους που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Σήμερα έγινε μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους των κομμάτων για την κατάτμιση της Β' Αθηνών. Ένα ζήτημα το οποίο είναι λογικό και νομίζω ότι καλό θα είναι να προχωρήσει. Αλλά από τη στιγμή που ανοίγει ένα τέτοιο ζήτημα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, εξίσου λογικό είναι και να παραχωρηθεί ψήφος στους ανθρώπους που έχουν φύγει λόγω της κρίσης στο εξωτερικό και κατοικούν στο εξωτερικό. Άκουσα και το πρωί στις δηλώσεις σας ότι αυτό είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά από τη στιγμή που λέει η κυβέρνηση ότι οι εκλογές, οι προγραμματισμένες εθνικές εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 15 μηνών προκειμένου να λυθούν οι δυσκολίες και πολύ περισσότερο σήμερα ρώτησα για να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Τουρκία, που έχει εκλογές στις 24 Ιουνίου, οι Τούρκοι ψηφίζουν σε 60 διαφορετικές χώρες από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 21 Ιουνίου, 4-5 μέρες πριν από τις εκλογές. Σε άλλες χώρες, πολλές. Επομένως, αυτό που κάνει η Τουρκία. Δεν λέω να συγκρίνουμε ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό το παράδειγμα. Όχι, ναι, αλλά. Ακούστε, αλλά τη δημοκρατική διαδικασία θα έλεγα. Ναι. Λοιπόν, ότι από τη στιγμή που οι κάτοικοι. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη. Όχι, οι κάτοικοι του εξωτερικού να μπορούν να ψηφίζουν. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες το κάνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν. Όλες οι πολιτισμένες χώρες το κάνουν. Ακόμα και η αντιδημοκρατική, η απολυταρχική Τουρκία. Έχει σύστημα τέτοιο. Γιατί δεν το εφαρμόζετε κι εσείς τώρα. Εκτός, εάν θέλετε μόνο τη Β' Αθηνών, κάπως να μαγειρευτεί και να πάμε τις εκλογές. Έχετε σκοπό να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα. Γιατί εάν εσείς που σας ενδιαφέρει και το δημόσιο, δεν μπορεί το δημόσιο μέσα σε 15 μέρες να διαμορφώσει ένα σύστημα ώστε να διασφαλιστεί και να εξασφαλιστεί η ψήφος, η δυνατότητα ψήφου των κατοίκων του εξωτερικού, τότε πάτε να μιλήσετε στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών να δείτε πώς θα κάνει αυτός. Ωραία. Ως σχήμα λόγου, φαντάζομαι ότι λέτε να απευθυνθούμε. Κύριε Σκουρλέτη, σύντομα την απάντηση για να δώσω το λόγο και στους συναδέλφους. Επειδή πράγματι, όπως λέτε, έχουμε 15 μήνες μέχρι που να γίνουν οι εθνικές εκλογές. Αυτό λέτε εσείς. Ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει το περιθώριο μέσα σε αυτούς τους 15 μήνες να καθίσουμε, και αυτό είπα και στον κύριο Βορύδη και στους υπόλοιπους εκπροσώπους κομμάτων, να δούμε την τεχνική αλλά και τον πολιτικό τρόπο, έτσι ώστε να είμαστε συμβατοί με το Σύνταγμα, για να δούμε το θέμα το ποιοι ψηφίζουν και πώς ψηφίζουν. Και το ποιοι ψηφίζουν το υπογραμμίζω διπλά. Διότι, για παράδειγμα, θα σας αναφέρω μερικά από τα ζητήματα τα οποία τα είπα και στη δημόσια τηλεόραση στις δηλώσεις μου. Δεν ξέρω αν το δείξανε. Για παράδειγμα, το Σύνταγμα λέει ότι δικαίωμα του ψηφοφόρου είναι η ψήφος αλλά και ο σταυρός. Mm. Θα βάζουν σταυρό αυτοί που θα ψηφίζουν στο εξωτερικό. Εξωτερικού θα μπορούσε να γίνει. Όχι, μισό. Άρα θα πρέπει να υπάρχει εκλογική περιφέρεια εξωτερικού. Σωστά. Τα ψηφίζουν στη βάση των εκλογικών καταλόγων που είναι άρα στην εκλογική τους περιφέρεια στην Ελλάδα. Δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει μισό λεπτό. Υπάρχει η εμπειρία των ετεροδημοτών. Βεβαίως. Εκεί, για παράδειγμα, πρέπει να μαζευτεί μια προϋπόθεση 30 ψηφοφόρων από τη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια για να συγκροτηθεί ένα τμήμα. Αλλιώς μπαίνουν ζητήματα του αδιάβλητου της ψηφοφορίας. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα και μην ξεχνάτε ότι αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες. Και προφανώς δεν ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι ότι δεν λύθηκε για διάφορους υπαρκτούς λόγους. Να καθίσουμε λοιπόν κάτω και μάλιστα πρότεινα να συγκροτηθεί μια συγκεκριμένη ομάδα εργασίας και να δούμε. Εμείς θέλουμε διπλά και τριπλά, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που φύγανε λόγω της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κατά κύριο λόγο.
να ψηφίζουν. Αλλήμον, τους το χρωστάμε αυτό το πράγμα. Άρα μπορεί να γίνει, λέω, μπορεί να γίνει στο νομοσχέδιο. Αλλά λέω λοιπόν. Το άλλο όμως, το οποίο έχει έρθει δύο φορές ως νομοθετική πρόταση, είναι υπερόρυβο. Γιατί δεν θα πρέπει να μην το συμφωνήσουμε, το θέμα της κατάτμησης της Β' Αθήνας και του υπολείπου Αττικής. Mm. Εκτός αν βρίσκουμε πρόφαση στα ζητήματα του εκλογικού νόμου, είπε. Το κοινάλι είπε, δηλαδή να δούμε τον εκλογικό νόμο ξανά. Μάλιστα. Και να τα δούμε όλα πακέτο. Μήπως τελικά λοιπόν είναι υπεκφυγή. Μήπως δεν θέλουμε να απαλλαγούμε από τους βαρόνους. Εγώ λέω όμως ότι πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία και να στείλουμε ένα μήνυμα στους Έλληνες ψηφοφόρους, στους Έλληνες πολίτες, ότι ναι, αυτή η υπερμεγέθης Β' Αθήνας πρέπει να σπάσει. Διότι πρέπει να αποκαταστήσουμε τη σχέση του ψηφοφόρου με τον βουλευτή. Λογικό αυτό. Αμέπως αμέργο. Πολύ συγκεκριμένο λογικό, είναι αυτό. Απλώς λογικό και, να, και η ψήφος του εξωτερικού. Και από τη στιγμή που ζητάτε συνένεση των κομμάτων, δεν μπορείτε να πηγαίνετε σε ένα τραπέζι. Ελάτε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Να οργανώσουμε το δεύτερο. Μα γι' αυτό πρέπει να γίνει. Το συντομότερο δυνατόν να το κάνουμε και το άλλο. Μα εγώ δεν το αρνήθηκα. Παρακαλώ. Δεν σας ενοχλεί. Καθόλου. Γι' αυτό είστε εδώ, κύριε Χατζηδάκη. Επειδή κοιτάζετε τους συναδέλφους. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, η θέση δική μας έχει εκφραστεί από το καλοκαίρι του 2016 με τροπολογία που είχαμε καταθέσει στον εκλογικό νόμο. Και η τροπολογία αυτή είχε απορριφθεί από την κυβέρνηση. Και ήταν νόμος του 2009, κύριε Χατζηδάκη. Ήταν διτή. Ο οποίος δεν είχε περάσει. Ήταν διτή η τροπολογία μας το καλοκαίρι του 2016. Την έχω μαζί μου εδώ στο κινητό μου, σας αν θέλετε είπα, να σας τη δείξω. Τη γνωρίζω καλύτερα. Λοιπόν, η τροπολογία έλεγε δύο πράγματα. Έλεγε ψήφος στους αποδήμους να ψηφίζουν στα προξενία όσοι έχουν διαβατήρια, όσοι έχουν εκλογικά βιβλιάρια. Και αδιακρίτως δηλαδή. Οι Έλληνες που έχουν εκλογικά τα 4 εκατομμύρια, τα 5, πώς είναι αυτοί. Οι Έλληνες που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και έχουν εκλογικά βιβλιάρια. Αν δεν πιστεύετε τους Έλληνες και θέλετε να έρθουν Τούρκοι να σας ψηφίσουν. Τι είναι αυτό, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παρακαλώ. Κύριε Χατζηδάκη, πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Ακούστε. Μιλάμε για την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων. Χωρίς να θυμαχώνουμε. Αυτό γίνεται αυτομάτως. Μετά το 18ο και τώρα μετά το 17ο έτος ηλικίας. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει την ψήφο των αποδήμων. Αυτό γιατί επιτρέπει να έρχονται οι πλούσιοι από το Λονδίνο και από το Παρίσι να ψηφίζουν. Γιατί ενώ ισχυρίζεται. Δεν ξέρω τελικά. Γιατί σας πειράζει να έρθει ο φοιτητής από το Λονδίνο, ο εργαζόμενος από το Λονδίνο να έρθει να ψηφίσει. Δεν καταλαβαίνω πού την πάτε τη δουλειά. Και ταυτοχρόνως τότε είχαμε καταθέσει στην ίδια τροπολογία μία ρύθμιση για την τριχοτόμηση της Β' Αθηνών. Το απορρίψατε και τη Β' Αθηνών. Τώρα θυμηθήκατε ξαφνικά τη Β' Αθηνών. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, επειδή έχει σταθερές θέσεις, επιμένει σε αυτές τις θέσεις της και λέει, αφού λέτε εσείς ότι έχουμε 15 μήνες μέχρι τις εκλογές, λοιπόν, να φέρουμε μαζί τις ρυθμίσεις αυτές, να φέρουμε μαζί τις ρυθμίσεις αυτές και εδώ είμαστε να τις ψηφίσουμε. Έχουμε τροπολογία, έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου στη Βουλή, δεν την έχει φέρει ο πρόεδρος της Βουλής προς συζήτηση, κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής. Ελάτε, υπάρχει πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, ελάτε σε πακέτο να κάνουμε ένα εξυγχρονισμό. Άγγελος Σεγγέρης. Λοιπόν, όταν. Είναι η τελευταία τοποθέτηση, αμέσως μετά στον Άρη Ραβανό και κλείνουμε. Ότι αυτή το έγραψε πρώτη για τη Β' Αθηνών, επειδή πριν μου είπες κάτι για τους, για τους 180. Άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, τώρα έχω άμεση ενημέρωση. Okay. Λοιπόν, όταν βγήκε λοιπόν αυτό και όταν επιβεβαιώθηκε ότι έτσι θα πήγαινε, η Νέα Δημοκρατία, η πρώτη αντίδραση ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, υπάρχει προεκλογική περίοδος, δεν συζητάμε τίποτα απολύτως, κάντε εκλογές τώρα να τις κερδίσουμε. Και προχωράμε έτσι. Ήταν η πρώτη αντίδραση. Η δεύτερη αντίδραση είναι ακόμα πιο κατανόητη. Είναι ότι ναι, θα το δούμε υπό τον όρο ότι θα μου περάσεις και την ψήφο των αποδήμων. Δεν έχει αποκλείσει κανένας από ό,τι έχω καταλάβει την ψήφο των αποδήμων εφόσον βρεθούν κάποιοι κανόνες και υπάρχει διαβούλευση όπως γίνεται σε όλα τα σοβαρά ευρωπαϊκά κράτη. Εδώ δεν το πολύ βλέπω, αλλά ελπίζω ότι θα γίνει. Δεν αντιλαμβάνομαι σε καμία περίπτωση το ότι δεν υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία κανένα σχόλιο για τη Β' παρά μόνο ότι θα μου το περάσεις μαζί με το άλλο. Για τη Β' ποια είναι η γνώμη σας, δεν έχω γνώμη, γιατί θα μου το περάσει μαζί. Απέριψε, είναι αδιανόητο, είναι Β, μισό λεπτάκι κύριε Χατζηδάκη, μισό λεπτάκι. Είναι αδιανόητο θεσμικά, είναι αδιανόητο θεσμικά να λες αυτή η πρόταση υπάρχει, αλλά για να την ψηφίσω θα μου φέρεις και μία άλλη που θέλω εγώ. Αυτό είναι αδιανόητο.
Αν υπάρχει λοιπόν συζήτηση πάνω στη Βίτα, μακάρι να υπάρξει. Είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ σοβαρό. Τελειώνω. Έτσι γίνεται. Τελειώνω. Έτσι γίνεται. Όχι, δεν γίνεται καθόλου διάλογο. Πρώτη φορά το βλέπω. Όχι, πολιτικό διάλογο. Ωραία. Να περάσουμε τη Βίτα μαζί με το Μακεδονικό. Όχι, δεν έχει σχέση με το εκλογικό. Οκ, γι' αυτό σου λέω ότι σοβαρή θεσμική στάση. Μισό λεπτό. Σοβαρή θεσμική στάση είναι. Τοποθετούμε επί αυτού, συμφωνώ, διαφωνώ. Έχω πρόταση για το άλλο, τη φέρνω, τη βάζω στη διαβούλευση. Αυτό έχω καταλάβει. Το μπαζάρι ξαφνικά ότι δεν θέλουμε να σα ψηφίσουμε τη Βίτα. Εσύ συμφωνεί με την ψήφο των αποδημών. Θα πίεσε την κυβέρνηση να το κάνει. Να ακούσω τι προτάσει. Σε ποιο επίπεδο. Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ όταν είχα ακούσει την πρόταση. Αν το θεωρεί λογικό. Την παλιά πρόταση να ψηφίζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Άκουσε με. Όταν είχα ακούσει την πρόταση να ψηφίζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι τριών γενιών μετανάστε, προφανώ δεν την είχα θεωρήσει λογική. Δεν ξέρω τώρα τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είναι λογική. Και τώρα μπορούν να ψηφίσουν. Για να μην μπερδευτεί κανένα. Και τώρα μπορούν να πάνε. Όλοι έχουν μετά το 17ο έτο. Όλοι τον υπουργό και λέει να το δούμε. Ακούω τον υπουργό και λέει να το δούμε. Άκουσε με. Όμω αυτό το ότι ξεφεύγω από τη Β', διότι τελικά από ό,τι κατάλαβα ο Βορύδης θέλει να περάσει Β' και πάει υπογείω να την ψηφίσει, αλλά διαπραγματεύεται. Η κυρία Βούλτευση με τη διαφωνή. Η κυρία Βούλτευση διαφωνεί. Εσεί πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε, γιατί το 2016 ήσασταν εναντίον και τώρα θυμηθήκατε τη Β'. Μα τι να λέμε δηλαδή. Εσεί που κάνετε άλλο πράγμα είναι. Στη Β'. Έτσι έχω, εγώ έχω κάνει δηλώσεις. Ακούστε, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το 2016 έχουμε υπογράψει την τροπολογία αυτή που εσείς απορρίψατε για τη Β'. Άκουσα την κυρία Βούλτευση στον Α. Την έχω εδώ την τροπολογία. Έλεγε, στον Α που έλεγε την υπογράφει. Την υπογράφει και μάλιστα είπε να γίνει όλη η Ελλάδα μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Όταν θα έρθει στη Βουλή να το ψηφίσετε. Μα με συγχωρείτε, εσείς τι θα κάνετε με τους αποδήμους. Γιατί τους αποδήμους τους αντιμετωπίζετε υποτιμητικά. Να πω κάτι μισό λεπτό. Αν θέλετε να τορπιλήσουμε αυτό το πράγμα, ξέρετε, θα πρέπει να πούμε. Εγώ θέλω να τορπιλήσω. Όχι, αν λέω. Να υιοθετήσουμε τη δικιά σου λογική. Θα πούμε ναι, βεβαίως θα το κάνουμε τη Β' Αθήνας. Θα κάνουμε και την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά με την απλή αναλογική. Έτσι, αυτό. Πώς το βρίσκετε εσείς αυτό. Λοιπόν. Πώς το βρίσκετε εσείς αυτό. Κύριε Σκουρλέτη, δεν έχετε μια απάντηση. Γιατί ενώ είναι απλό να ψηφίσουν, να ψηφίσουν οι απόδημοι, δεν τους δίνετε ψήφο. Και πρέπει να εξηγήσετε. Γιατί δεν το κάνετε τόσα χρόνια, ρε παιδιά. Μα με συγχωρείτε, εμείς δεν το κάνουμε. Και το μαχαίρι και το μάχη ήταν λάθος. Παρότι πήραμε πρωτοβουλία το 9, δεν ήθελε τότε το Πασό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς σας πούμε ότι κάναμε λάθος. Εσείς γιατί δεν θέλετε να ψηφίσουν οι απόδημοι. Γιατί δεν θέλετε μόνο να ψηφίσουν οι απόδημοι. Θεωρείτε ότι είναι σωστή η κατάσταση Β' μόνο αν ψηφίσουν οι απόδημοι. Είναι δύο βήματα. Ακόμα ωραία, σημαντικότερο βήμα. Αντίστροφα. Ακόμα σημαντικότερο βήμα είναι το να πούμε. Ας τα κάνουμε μαζί. Είναι σωστή η κατάκτηση. Εάν ψηφίσουν. Δεκαπέντε χρόνια μνημονιακής οδύσης.